Ονομάζομαι Παυλάκης Αθανάσιος και είμαι εφαρμοσής τεχνίτης στη Χαλιβουργία Ελλάδος εδώ και 23 χρόνια. Μάλιστα. Μπορείς να μου πεις, Νάσο, ποια εργοστάσια αποτελούν τη Χαλιβουργία Ελλάδος? Τα εργοστάσια που αποτελούν τη Χαλιβουργία Ελλάδος είναι αυτό το ασκοπύργο και στο Βόλο άλλες δύο βιομηχανικές μονάδες. Μία στο Βελεστίνο και μία στη βιομηχανική ζώνη. Μάλιστα. Οι μονάδες του ασκοπύργου και του Βόλου έχουν την ίδια παραγωγική δύναμη? Πιστεύω, σύμφωνα με αυτά που λένε, γιατί δεν έχουμε και τις καλύτερες των σχέσεων, είμαστε λίγο καλύτερα εμείς σε παραγωγή, η μονάδα του ασκοπύργου. Αν και ο Βόλος έχει, νομίζω, γύρω στα 30 άτομα παραπάνω προσωπικό από εμάς. Όλα αυτά, βέβαια, χωρίς να δέσουμε τίποτα. Η δικιά μας δύναμη είναι 379 άτομα δηλωμένα. 400, λέει ο Μάνεσης. Στο Βόλο λέει για 450 άτομα. Μάλιστα. Οι απολύσεις εδώ, από ό,τι ξέρω, άρχισαν στις 31 Οκτωβρίου. Άρχισαν στις 31 Οκτωβρίου, από τις 3 και 10 και μετά, το μεσημέρι. Ωραία. Μέχρι εκείνη την ημέρα, υπήρχε κάποια ιδιαίτερη παραγγελία που έπρεπε να βγει εις πέρας? Μέχρι και εκείνη την ημέρα, εμείς βγάζαμε, το εμπόριο δούλευε 14-16 και παραπάνω ίσως ώρες, για να βγάλει μια παραγγελία για το εξωτερικό, την οποία την είχαμε τελειώσει εμείς. Για ποια χώρα? Από ό,τι είχαμε μάθει ήταν για Ισραήλ. Μάλιστα. Ξέρω ότι την περασμένη Τετάρτη, 21 Δεκάτου, έγινε μια τριμερή συνάντηση, έτσι, Υπουργείο Εργασίας, Σωματείο και Διοίκηση. Και χθες έγινε μια διμερής, σωστά, Υπουργείο και Σωματείο. Ναι. Ξέρεις τι έχει υποθεί και ποια είναι τα αποτελέσματα των συναντήσεων, υπάρχει κάτι? Θες να σου μιλήσω για την τριμερή ή για τη διμερή? Θα μου πεις και για τις δύο, αν ξέρεις. Λοιπόν, στην τριμερή, θα σου πω, επειδή ήμουν παρόν. Στην τριμερή ήρθαν με κάποιες προτάσεις, ενώ στην αρχή δεν είχε καμία πρόταση, γιατί πριν από αυτή την τριμερή έγινε άλλη μία τριμερή, τη Δευτέρα το βράδυ. Με παρουσία του Υπουργού του κ. Κουτρουμάνη, του Υπουργού του Κουτσούκου, παρουσία του κ. Μάνεση, παρουσία του Προεδρείου μας. Εκεί πέρα είπε ο κ. Μάνεσης ότι δεν έχει καμία πρόταση. Πλέον έχει έρθει σε αδιέξοδο, πάει για τελεία καταστροφή, καλύτερα να κλείσει το εργοστάσιο. Μάλιστα μας έδινε μέχρι και τα κλειδιά του εργοστασίου χαρακτηριστικά. Βέβαια δεν μας τα έδωσε τελικά, είπε να τα πάρουμε, δεν μας τα έδωσε. Εγώ έκανα το χέρι να τα πάρω, δεν μου τα έδωσε. Ναι. Τέλος πάντων. Την Τετάρτη ήρθε όμως με τρεις προτάσεις. Ήρθε με μια πρόταση η οποία έδειχνε ότι και καλά δεν έχει πρόβλημα και είναι αδιάλακτος αυτό που συζητούσε. Πάλι πενθήμερο πεντάωρο, αλλά αρχή Γενάρη πλέον γενόμενο. Μέχρι τέλος Απρίλη και με καινούργια διαβούλευση από τον Απρίλη και με μερική επανάκληση των απολυμένων συναδέλφων. Η δεύτερη πρόταση ήταν μια πρόταση που κάναμε εμείς πριν δύο μέρες, εκείνο το βράδυ που σου έλεγα, ότι είμαστε διαθετημένοι να του δώσουμε από 10 μέρες ο κάθε εργαζόμενος άνευ αποδοχών προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει το εργοστάσιο, αλλά με τη συμφωνία ότι πενθήμερο, οκτάωρο και όλοι οι συνάδελφοι στη δουλειά. Την άλλαξε εντελώς, την έκανε 20 μέρες άνευ αποδοχών, ζήτησε και 2 μέρες άδεια του 12 και πάλι χωρίς να έρθουν όλοι οι απολυμμένοι πίσω. Μετά από συζητήσεις να έρθουν οι 15 και χωρίς να παίρνει δέσμευση για τους υπόλοιπους. Και η τρίτη ήταν ότι τα παίρνει όλα, δηλαδή και απολυμμένους και πενθήμερο 8 ώρα. Άμα τους ζητάγαμε και αύξηση θα έδινε πλέον λόγος, δεν τους ζητήσαμε εκείνη την ώρα. Αρκεί να του φτηνίνουν το ρεύμα, το φυσικό αέριο, να μην πληρώνει χαράτσια, να του μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής και ό,τι άλλο ελάφρυνση μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση. Τώρα τι σχέση είχε αυτή η πρόταση εκεί που την έκανε, του το είπε και ο υφυπουργός ο Κουτσούκος που ήταν παρόν. Ο κύριος Καραγιάννης που ήταν αυτός που έκανε τις προτάσεις, του είπε εμείς κάνουμε προτάσεις. Και του είπε χαρακτηριστικά πού τις κάνετε, στο σωματείο ή σε εμείς. Λέει κάνουμε προτάσεις στο τραπέζι. Το τραπέζι λέει δεν ακούει, εμείς ακούμε. No. Και λέει σε εσάς. Εγώ του λέει δεν είμαι υποχρεωτικός. Αλλά αν το θέτεις έτσι, του λέει από μένα όλα εντάξει. Να έρθουν οι εργαζόμενοι πίσω στην εργασία τους. Και τι έγινε, λύθηκε το πρόβλημα? Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ για αυτά που λες εσύ τίποτα, ούτε να σου εγγυηθώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι με ποιους έχουμε να μιλήσουμε και τι έχουμε να κάνουμε. Και παρόλα αυτά, ενώ συζητήσαμε αυτά τα πράγματα, βγάλανε μια ανακοίνωση η οποία δεν είχε καμία σχέση με αυτά που συζητήσαμε. Βάλανε 2-3 σειρές πονηρές οι δικηγόροι του έντεχνα μέσα που αλλάζανε όλη τη συζήτηση. Γι' αυτό και
Αμέσως στείλαμε χαρτί στο Υπουργείο, ζητήσαμε εσπεσμένα συνάντηση με τον κύριο Κουτρουμάνη, μας δέχτηκε προς τιμή του και αυτός και ο Κουτσούκος και η κυρία Στρατινάκη, η Γενική Γραμματεία, και μας είπανε, παιδιά, ναι, όντως αυτά συζητήσαμε, έχει κάνει λάθος, εδώ δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Από την πλευρά του όμως, επειδή ο Κουτρουμάνης πιστεύω ότι έχει θορυβηθεί και πλέον, όπως λέγανε και στην Ιουδαϊκή διδασκαλία, ότι περισσότερο ντόρος εγένετο έτσι από ό,τι έπρεπε. Λοιπόν, έχουν αποφασίσει να κινήσουν και αυτοί λίγο τα νήματα, προσφέροντας κάποιες ελαφρύσεις. Επειδή όμως αυτές θα τις πούνε στο Μάνεσε, επέτρεψε μου όχι να μην τις πω, γιατί απλά δεν θα τις πω όπως πρέπει. Ναι. Καταλάβες. Καλύτερα να τις συζητήσουμε δηλαδή, γιατί την Τρίτη έχουμε τριμερή. Μάλιστα. Θα μπορούσα να σου πω εκεί τι θα συζητηθεί. Τώρα οι προτάσεις που θα του κάνει μπορεί να του πει θα σου χαρίσω και το ρέμα. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία δεν είναι. Καταλάβες. Ναι, okay. Γνωρίζω ότι έχουν γίνει από το Μάνεσι, από το 2004, ναι, που έχει αναλάβει την επιχείρηση, μέσα στο 2008 επενδύσεις ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Έχουν γίνει αντίστοιχες επενδύσεις και σε υποδομές ώστε να είναι ασφαλείς οι εργάτες? Είναι πολύ έξυπνη η ερώτησή σου και ειλικρινά σου μιλάω ότι είναι μια ερώτηση η οποία δεν την κάνουν εύκολα κάποιοι οι οποίοι φοβούνται τις απαντήσεις. Ναι, έχει κάνει κάποιες επενδύσεις από ό,τι μάθαμε. Όχι ότι η Χαλιβουργία δεν δούλευε. Απλά θεωρήσανε καλό, ίσως από κάποιο πακέτο, δεν ξέρω, αυτά είναι δικά τους, να φτιάξουν το φούρνο πάνω στο Χαλιβουργείο. Το γκρεμίσανε, φτιάξανε ένα φούρνο πολύ καλύτερο από ό,τι λένε. Βέβαια, τον πληρώσανε 2-3 φορές, γιατί λάθος, μέχρι και στη βάση, από ό,τι έμαθα, λάθος μέτρα πήρανε. Ένα μέτρο πιο κοντό τον κάνανε, ένα μέτρο πιο στενό. Όλο το μέτρο δηλαδή, για να καταλάβεις. Παρ' όλα αυτά όμως φτιάχτηκε αυτό το πράγμα, πληρώσανε κάποια χρήματα. Για τους εργαζόμενους δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Τα τελευταία 2 χρόνια και μετά τις πιέσεις του σωματείου έχει προχωρήσει κάπως, αλλά σκέψου ότι έχουμε κάνει πάνω από 7-8 καταγγελίες, έγραφες αναφορές. Έχει προχωρήσει κάπως η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Και να νιώθει ο εργαζόμενος όχι ότι είναι πιο ασφαλής, γιατί δεν κάνουν τίποτα, ρε παιδί μου, από αυτά που πραγματικά μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, το να φορέσω εγώ ένα κράνος και ένα ζευγάρι γάντια ή γκέτες ή μια στολή που θα μου φέρουν, αυτό δεν με γλιτώνει από τον κίνδυνο αν θα πέσουν 70 τόνοι λάβα πάνω μου. Σωστά. Κατάλαβες. Και όταν τους είπαμε μετά το ατύχημα, το θανατηφόρο που ίσως να ξέρεις το 2010, ναι, 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 ότι τι κάνετε εδώ πέρα, πάρτε μέτρα. Μετά από 2,5 μήνες. Πάλι που μιλήσαμε, ξαναμιλήσαμε και στο τέλος πηγαίναμε να τους κάνουμε και αγωγή να μας πούνε ότι για ψυχολογικούς λόγους το κάνουμε και άμα θέλουμε το κάνουμε. Δηλαδή τι είναι για ψυχολογικούς λόγους, όταν καίγεται ο άλλος είναι για ψυχολογικούς λόγους. Εμείς βγάζαμε τα κομμάτια του συναδέλφου. Έτσι μου είπαν οι συνάδελφοι. Να σω, εγώ έβγαζα το σακάκι με τα δέρματα του συναδέλφου. Εμείς κλαίγαμε όταν μπαίναμε μέσα. Αυτοί ζητάγαν την υπερορία την ίδια ώρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν τώρα ότι και εσύ όταν έχεις ένα θεσμό έχεις διαφορετικά πράγματα να συζητήσεις και όταν βλέπεις πόρτα μπροστά σου τρελαίνεσαι. Δεν είναι μόνο αυτό, θα σου πω ένα απλό. Επιτρέπεται μηχάνημα το οποίο κουβαλάει την παραγωγή το καλοκαίρι, σκέψου ότι η παραγωγή είναι ζεστή, να μην έχει κλιματιστικό πάνω. Ένα μηχάνημα το οποίο είναι 200 τόνους μηχάνημα, αυτοκινούμενο, να μην έχει κλιματιστικό. Το οδηγάει ένας οδηγός ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει 45 βαθμούς στην καμπίνα του για πλάκα ζέστη. Πες ότι αυτός ο άνθρωπος δηλαδή εκείνη την ώρα πάθει κάτι. Πού θα σταματήσει αυτό το μηχάνημα? Θα βγει στη λεωφόρο, δεν ξέρεις τι κατεύθυνση θα πάρει, γιατί δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Είναι σαν φαντάσου 4 άρματα μάχης μαζί. No. Με την παραγωγή. Πού θα σταματήσει? Και άμα πάει από εκεί θα σκοτώσει ξένους, άμα πάει από εδώ θα σκοτώσει δικούς μας, τουλάχιστον να πάει στο σωστό μέρος ο παιδί. Το καταλάβες. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά λες ότι μπορεί να έχει επενδύσει, να έχει κάνει επενδύσει για την παραγωγικότητα, αλλά για την ασφάλεια των εργατών δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα. Δεν έχει γίνει μάλλον τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Θες να σου πω το απλό, το πιο απλό. Παρακαλάμε για να φτιάξουν τα μπάνια. Υπάρχουν πρακτικά από την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Ναι. Μέχρι και να βγουν κάποιες απονοθήκες, κάποια γατζάκια,
κάποια να φτιάξουν κάτι στα αποδυτήρια ή στις τουαλέτες, αν δεν το συζητήσουμε 4-5 μήνες για να βάλουν κρεμαστράκια που στοιχίζουν 60 ευρώ, σου μιλάω ειλικρινά, αν είχα τη δυνατότητα και δεν έπρεπε, θα πει κάποιος, έλα, γιατί τα φτιάχνεις εσύ και δεν τα φτιάχνουν αυτοί. Είναι απλά πράγματα που θα μπορούσα να τα φτιάξω οποιαδήποτε στιγμή θέλω. Και όμως δεν τα φτιάχνουν, δηλαδή το πιο απλό πράγμα. Εδώ βαριά βιομηχανία, δεν έχει μια καντίνα να φας. Ναι. Δεν έχει ένα καφέ να πιεις. Καταλαβες. Δεν έχει ωράριο. Δεν έχει φύλακες όπως πρέπει. Και γυρνάνε και σου λένε, εμείς έτσι έχουμε μάθει, προσπαθούμε, τι να κάνουμε, κρατάμε αυτή τη θέση άμα είναι να πάρει κάποιο σύνταξη, να τον κατεβάσουμε στα μπάνια ή να γίνει φύλακας. Καταργήσαν το γραφείο παρουσίας, δεν μπορούν να ελέγξουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, μόνο από το φύλακα. Από εδώ μπαίνεις πολύ εύκολα, όσο και καλά να κάνει ο φύλακας τη δουλειά του. Είναι αχανές το εργοστάσιο. Εκεί όμως το γραφείο παρουσίας, εκεί έχουμε τα πράγματά μας. Εκεί πρέπει να υπάρχει φύλακας και δεν υπάρχει. Άρα ποια προστασία και τι μου λες τώρα ότι υπάρχει, ας πούμε. Όλο χειρότερα πάμε σε αυτό το θέμα. Για να μην σου πω στα πραγματικά θέματα ασφαλείας με τους γερανούς, τις γερανογέφυρες, το ότι έχουν ανεβάσει στο Χαλιβουργείο, ας πούμε, τα βάρη 100% χωρίς πιστοποιήσεις ή με μαϊμού πιστοποιήσεις. Αυτά είναι άλλοι να τα βρούνε. Εγώ επειδή δεν τα γνωρίζω και απλά τα ακούω και βλέπω τις καταγγελίες και τις αναφορές που κάνουν τα παιδιά του Χαλιβουργείου, γιατί δουλεύω σε άλλο τομέα, απλά τα αναφέρω. Ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να σου πω για το λασματουργείο. Εμείς το λασματουργείο στο χώρο μου, όσο μπορούμε, κυνηγάμε τα μέτρα ασφαλείας. Και κάτι έχουμε καταφέρει. Αλλά βαράμε 10 ντουφεκές για να χτυπήσουμε ένα κουνέλι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Για όλα αυτά που μου είπες τώρα και μου ανέφερες και ένα θανατηφόρο ατύχημα που έγινε πέρσι, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από το σωματείο? Έγινε κάτι, κάποιες κινητοποιήσεις? Τεράστιες αντιδράσεις. Τεράστιες αντιδράσεις. Βέβαια ο Μάνεσης μας ζήτησε διακριτικότητα και είναι κάτι το οποίο και στις συναντήσεις μας το έχω πει, ότι όταν μας ζήτησες διακριτικότητα που ερχόντουσαν τα κανάλια και ζητάγανε συνεντεύξεις και θέλανε να μας κάνουν τα πρόσωπα της ημέρας, εμείς ευγενικά, σεβόμενοι βέβαια και την οικογένεια του συναδέρφου που τότε σχαροπάλευε στο νοσοκομείο και του άλλου που ήταν καμένοι, αποφεύγαμε να βγαίνουμε στα κανάλια και σου είπαμε ναι. Μας έλεγες ότι ρε παιδιά μην πάθει ζημιά το εργοστάσιο και σου λέγαμε ναι. Εντάξει. Αλλά και τις ενεργείες μας κάναμε και τις αναφορές μας είχαμε κάνει και στα σωματείο και σαν υγιεινή και ασφάλεια και όλα αυτά υπάρχουν στη διάθεση του οποιοδήποτε. Πιστεύεις ότι το εργοστάσιο του Βόλου μπορεί να αντικαταστήσει παραγωγικά το εργοστάσιο του Ασπρόπυργου? Το εργοστάσιο του Βόλου από αυτά που γνωρίζω σε λειτουργία δεν φτάνει αυτό το εργοστάσιο με τίποτα. Δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Από αυτά που γνωρίζω πάλι, είμαι σε θέση να πω ότι 3 νούμερα που βγάζουμε εμείς δεν μπορεί να τα βγάλει. Επίσης δεν βγάζει κλωβό. Για πες μας λίγο για τον κλωβό. Κλωβός είναι αυτό που βγάζει μια μονάδα στο πλέγμα, που σημαίνει ότι το σίδερο πλουσμού που βγάζουμε όλοι μας, είναι όταν το στρίβει για τις κολόνες. Είναι το σίδερο αυτό το οποίο βγαίνει σαν καρέ, ας το πούμε έτσι, τετράγωνο, έτσι, σε διάφορα νούμερα και πάει στις κολόνες αυτό συνήθως. Τέτοιο από ό,τι γνωρίζω δεν βγάζει ο Βόλος. Επίσης, ας σου πω κάτι. Ένα εργοστάσιο που στα 1500 μέτρα έχει όλες τις μονάδες και δεν ξοδεύεις τίποτα παρά μόνο ένα μηχάνημα 200 τόνων για να μεταφέρει την πηγέτα και την πετόβεργα να την πάρει στο εμπόριο, σε σχέση με ένα άλλο εργοστάσιο το οποίο έχει χιλιομετρική απόσταση 10 χιλιόμετρα για να μπορέσει να κάνει συνέχεια παραγωγής, καταλαβαίνεις πόσο πιο πολύ είναι τα κόστη και πόσο ανεβαίνει το κόστος, έτσι. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά δεν μπορεί το εργοστάσιο. Ουσιαστικά δεν μπορεί, αλλά τώρα αν το αφεντικό αγαπάει περισσότερο, το αφεντικό σε εισαγωγικά, γιατί δεν έχω μάθει αυτές τις λέξεις, ο εργοδότης, έτσι, αγαπάει περισσότερο το εργοστάσιο του Βόλου, όπως είπε, γιατί τους ξέρει καλύτερα, θα έπρεπε να έχει μάθει τα 6 χρόνια αυτούς που έχει εδώ πέρα, γιατί αυτοί το έχουν χτίσει το εργοστάσιο αυτό. Το παλιό, το αφεντικό που ήταν πραγματικό αφεντικό και μετά εργοδότης, το έχει χτίσει μαζί με τους εργαζόμενους που έχει εδώ πέρα τώρα. Και την τεχνογνωσία που έχουν αυτοί, αν με ρωτήσεις αυτό και θα ήθελα σε αυτό να σου πω κατηγορηματικά, δεν την έχει κανένα εργοστάσιο στην Ευρώπη. Την τεχνογνωσία που έχουν εδώ πέρα τα άτομα εδώ, τους μαστόρους και τους τεχνίτες που έχει, δεν υπάρχουν, το λέω εγγυημένα, ούτε στην Ευρώπη. Και το ξέρουμε γιατί όλα τα μηχανήματα
και επέτρεψέ μου να σου κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση, γιατί είμαστε πρωτοπόροι, είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη που βγάλαμε τη συγκολητική μηχανή και την κάναμε να λειτουργήσει. Οι Ιταλοί τη φτιάξαν και δεν δούλευε, για να καταλάβεις. Εμείς την πήραμε και λειτουργήσε. Ήμασταν αυτοί που αλλάξαμε τις μηχανές κάτω στο δέσιμο της κουλούρας. Πρώτοι πάλι που κάναμε το τετραπλό δέσιμο. Πρώτοι πάλι που φέραμε την ΙΤΑ 520S που δουλεύει μέχρι τώρα και σε όλες τις υπόλοιπες χαλιβουργίες. Εμείς είμαστε σε όλα αυτά πρωτοπόροι και οι υπόλοιποι απλά ακολουθούν. Αυτό είναι το εργοστάσιο της χαλιβουργίας Ελλάδος. Όχι μόνο πρώτος στην Ελλάδα που έφτιαξε τα σίδερα για το χειρό του Ρούπελ, έχει πρωτοπορίες παντού, όπως και στους αγώνες. Και τώρα πάλι πρωτοπόροι είμαστε, με 2 μήνες απεργία. Και θα συνεχιστεί άλλους 8, από ό,τι φαίνεται. Για να πάμε τώρα λίγο στα της απεργίας. Έχει προσπαθήσει η διοίκηση της εταιρείας να αναπτύξει απεργοσπαστικούς μηχανισμούς. Έχεις καταλάβει κάτι? Απεργοσπαστικοί μηχανισμοί υπάρχουν παντού. Παντού. Και τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή υπάρχει απεργοσπαστικός μηχανισμός. Εντάξει. Δεν μπορεί όμως να λυγίσει την αντίσταση των εργαζομένων τίποτα. Γιατί υπάρχει απεργοσπαστικός μηχανισμός? Γιατί όταν σου βγάζει μια ανακοίνωση η οποία σου προκαλεί σύγχυση και στην βάζει σε ένα παράθυρο, είναι απεργοσπαστικός μηχανισμός και στην αφήνει εκεί πέρα. Εμείς τους αφήνουμε, επιτρέπουμε, γιατί μας είπαν και όλες ότι κάνουμε κατάληψη. Εμείς επιτρέπουμε να μπει οποιοδήποτε μέσα με συνοδεία, να κάνει ό,τι θέλει, να ελεχθεί απλά γιατί κάνουμε περιφρούρηση της πύλης της απεργίας και δεν μπορούμε, είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι γίνει εδώ πέρα και όποιος μπει μέσα ή ό,τι βγάλει από εδώ, αλλά όχι για ό,τι ζημιά γίνει μέσα στο χώρο του εργοστασίου. Αυτό έχει και security, έχει ασφάλεια ιδιωτική την οποία την πληρώνει. Εμείς φυλάμε πύλη και φυλάμε τις πύλες της φωτιάς, όπως λέμε. Εντάξει, γι' αυτό λέμε απεργοσπαστικοί μηχανισμοί από την πρώτη μέρα. Δεν πρόκειται να περάσει τίποτα όμως. Αυτό είναι σίγουρο. Θέλω να σε ρωτήσω, για σένα ποιος είναι ο τελικός στόχος της απεργίας? Να έρθουν οι απολύσεις, να υπάρχει πενθήμερο και οχτάρο, ή θα θέλεις να γίνει και κάτι άλλο? Ή τι βλέπεις από τους εργάτες και τους εργαζομένους της καλλιβουργίας? Θέλουν και κάτι άλλο πέρα από αυτό? Τώρα πλέον οι εργαζόμενοι θέλουν και κάτι άλλο. Θέλουν πολλά περισσότερα. Έχουν καταλάβει, όπως είπα και προηγουμένως, με την τελευταία πρόταση που θέλει να το φτηνίνει η κυβέρνηση, το ρεύμα και όλα τα συναφή, ότι τους χρησιμοποίησε ο Μάνησης. Μου το λένε καθημερινά, μου το λένε συνέχεια. Μου λένε Νάσο, μας έβαλε μπροστά και μας χρησιμοποίησε. Και εγώ είπα στον κύριο Κουτρουμάνη και θα το πούμε πάλι και την Τρίτη στην Τριμερή, ότι ο κύριος Μάνησης έχει ρίξει 3 αγκίστρια και ό,τι ψάρι πιάσει. Είτε κυβέρνηση, είτε εργαζόμενος, είτε εμπόρους. Και κυριολεκτός αυτό. Αλλά οι εργαζόμενοι όλοι δεν είναι διαθετημένοι πλέον, όχι μόνο πίσω να κάνουνε, ούτε σπιθαμοί και πλέον να τρέξουνε μπροστά. Δηλαδή, διεκδικούμε και απαιτούμε από τις 31 Δεκάτου, πρώτη μέρα της απεργίας, όλους τους μισθούς μας. Που σημαίνει χρήματα και εισφορές ενσύμων. Αυτά πλέον να ξέρει ο κ. Μάνησης, όταν θα το ανοίξει το εργοστάσιο πρέπει να μας τα καταβάλει. Τώρα καταφέρει να τα κάνει με το Υπουργείο, καταφέρει μέσω του ΑΕΔ, μέσω ενός πακέτου, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς για να μπούμε πλέον να δουλέψουμε όταν θα ξαναμπούμε, τώρα είναι και αυτά μέσα. Εάν το προλάβει μέχρι τις 2 Γενάρη, που δεν το βλέπω, και κάνει κάτι διαφορετικό, ίσως το συζητήσουμε διαφορετικά. Μετά τις 2 Γενάρη, και γιατί πιστεύω ότι θα κάνει κι άλλες απολύσεις, γιατί έχει μάθει να πιέζει. Τώρα ποιος πιέζει όταν εμείς λέμε ότι και 400 είμαστε απολυμμένοι, είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά για να μείνουμε στα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε βήμα πίσω. Αυτό είναι σίγουρο. Και πλέον απαιτούμε και 8ωρο πενθήμερο όλες μας τις εργασιακές σχέσεις όπως ήταν, όλοι οι συνάδελφοι απολυμμένοι να γυρίσουν πίσω, ούτε ένας χωρίς εργασία. Και αν κάτι δεχόμαστε, είναι αυτό που ρίξαμε στην τρίτη φορά που συζητάγαμε την πρόταση, τη δεύτερη, ότι αν είναι κάποιοι συνάδελφοι που είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, αυτοί βεβαίως ναι, να φύγουν και να έρθουν κάποιοι άλλοι. Αυτό το συζητάμε. Αλλιώς όλοι οι εργαζόμενοι πίσω, εδώ και τώρα. Και ας κάνουμε και 6 μήνες για να πούμε για δουλειά. Εμείς εδώ θα είμαστε. Μάλιστα.
Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, επειδή όπως ξέρεις υπάρχουν και απεργοί εργαζόμενοι σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο Άλτερα, ας πούμε, στην Ελευθερωτική και σε διάφορα άλλα. Έχετε σκεφτεί, έχετε κάνει κάποιες σκέψεις για κοινή δράση με αυτούς τους εργαζομένους, άσχετα από το ότι ο ένας δηλώνει αλληλεγγύη στον άλλον, γιατί αυτοί έχουν και δύναμη μέσω των μέσων τους. Ναι. Υπάρχει κάποια σκέψη τέτοια? Θα σου πω μια μορφή αλληλεγγύης, την οποία κάναμε, την έχουμε πει ήδη. Αλλά καλό είναι να τη λέμε, γιατί φαίνεται και πόσο πολύ ξεσηκώνει το κόσμος. Όταν πήγαμε την πρώτη φορά στο Άλτερ με ένα κυβότιο τρόφιμα, είχαν γενική συνέλευση και ήταν 100 άτομα. Όταν περιμέναμε λίγο και μπήκαμε μετά μέσα, είδαμε κάποια άτομα τα οποία ήταν όχι φοβισμένα, δεν θα πω φοβισμένα, αλλά κάπως δύσπιστα, δισταχτικοί στο τι θα κάνουν. Γιατί τους είχε απειλήσει ο Κουρίς ότι την επόμενη μέρα το πρωί εισαγγελία, ΜΑΤ και ξεκινάει πρόγραμμα. Ενώ τους χρουστάει. Εμείς βγήκαμε, τους μιλήσαμε καθαρά ότι παιδιά είναι δικά σας τα χρήματα, δεν μπορεί κανένας να σας τα πάρει με το έτσι θέλω και να σας βάλει να δουλεύετε δωρεάν. Αυτά ανήκουν πριν 3.000 χρόνια, τώρα είμαστε στο 2011 και πάμε πρώτα εδώ στο 2012. Μιλήσαμε 5 λεπτά με τους ανθρώπους. Τους είπαμε ότι θα είμαστε δίπλα τους όποτε μας χρειαστούν. Το αποτέλεσμα την επόμενη μέρα ήταν 400 άτομα. Όταν πήγαμε το απόγευμα πάλι μια αντιπροσωπεία δικά μας παιδιά, ήταν 400 άτομα. Και μας είπαν ότι από εδώ πλέον δεν κάνουμε βήμα πίσω, λέξεις ίδιες, θα τα πάρουμε όλα και θα τον κλείσουμε φυλακή αν δεν μας πληρώσει. Να η εργατική δύναμη, να η αλληλεγγύη στην πράξη. Αυτό που λες είναι σωστό, αλλά υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο? Έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι πιο? Επειδή απεργούν πάρα πολύ Όταν θα μπορέσουν, θα ανεβάσουν πάρα πολλά βίντεο δικά μας που ήδη τους έχουμε δώσει. Μάλιστα. Θα κάνουμε κοινή δράση. Εμείς πάντα μιλάμε για το Άλτερ και συγκεκριμένα ο Μιλούν και στα Χανιά μίλησε για το Άλτερ. Στα κριτικά νέα, επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία από ένα σταθμό και το είπα. Έχουμε βγάλει χαρτί, όπως το λες, ένα ψήφισμα συμπαράστασης και οι εργαζόμενοι επίσης, εκτός το σωματείο, ένα απλό που έβγαλε ένα απλό ψήφισμα. Εννοώ απλό γιατί δεν πρόσφερε κάτι διαφορετικό εκτός τα τρόφιμα, έτσι. Ναι. Όσο απλό μπορεί να χαρακτηριστεί μια τέτοια κίνηση. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Όχι μόνο το Alter και η τυποδοτική 3Ε και ο Λουκίσας. Και η Αγνώ που έχει πρόβλημα. Έρχονται τα παιδιά της Μευγάλ συνέχεια και συζητάμε. Όποιος έχει πρόβλημα, η αλληλεγγύη, εδώ όσο έχουμε πάρει αλληλεγγύη, διπλάσια θα δώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω. Ωραία. Θέλω να σου κάνω τώρα μια ερώτηση που έχει να κάνει λίγο με το πολιτικό πεδίο, το στενά πολιτικό. Ναι. Εδώ έχουν έρθει διάφορα κόμματα, ας πούμε, της αριστεράς και έχουν δηλώσει την αλληλεγγύη τους. Εσύ γιατί πιστεύεις πως τα κόμματα με τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη της αριστεράς, έτσι το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το δικό σας αγώνα, που είναι για όλους μας παράδειγμα, δεν δείχνουν να θέλουν να μεταδώσουν τη σπίθα του δικού σας αγώνα και σε άλλα εργοστάσια ή δουλειές στις οποίες οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απεργία? Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ μαζικό, αυτό εννοώ? Θα σου πω το εξής, ότι ειδικά και, και το ΚΚΕ, σε μεγαλύτερη βέβαια μορφή, αλλά τώρα πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουν δύναμη, ξεσηκώνουν τους εργαζομένους. Και το βλέπουμε από τις ομάδες εργαζομένων που έρχονται και μας επισκέπτονται εδώ πέρα. Αλλά είναι τόσο δύσκολο, γιατί τα περισσότερα σωματεία, όπως είναι η Χαλιβουργική, εντάξει, όπως είναι τα ΕΛΠΕ, τα οποία έχουν πολύ γερές βάσεις πολιτικές, δύσκολα εκεί πέρα μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος αυτό που ίσως θέλει να κάνει από την καρδιά του, το οποίο είναι μια μορφή αλληλεγγύης ακόμα περισσότερη, αλλά πλέον υποχρεωτικά, και θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα, γιατί μιλάω για αυτά τα δύο εργοστάσια, γιατί στην τελευταία 24ωρη, στο Θριάσιο, η Χαλιβουργική είχε αποφασίσει στην αρχή 4ωρη στάση και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ζητήσαν και απαιτήσαν 24ωρη και κάνουν 24ωρη. Στα ΕΛΠΕ, ενώ το σωματείο μας έφερε 300 ευρώ ως ένα δείγμα βοήθειας, ΕΛΠΕ πετρέλαια, κάνανε τη στάση τους την 3ωρη, δεν κάνανε 24ωρη τη δεύτερη φορά, γιατί τους είπανε για 3ωρη. Αυτό μαθεύτηκε και πλέον η κάθε βάρδια, προσπαθώντας όχι να εξηλαιωθούν τα παιδιά, προς Θεού, παρακάμπτοντας το σωματείο καθαρά, μαζεύουν χρήματα
και μας φέρνουν σαν κάθε βάρδια και μας λένε βάρδια 4 ας πούμε, πυλώνας 2, 800 ευρώ. Βάρδια νυχτερινή 7 ατόμων ας πούμε στη δεξαμενή 3, 500 ευρώ. Βλέπεις δηλαδή ότι ο κόσμος πλέον παρακάμπτει αυτά τα σωματεία που είναι συμβιβασμένα με τα κόμματα της εξουσίας και πλέον βγαίνουμε στον δρόμο. Τώρα η αριστερά, επίτρεψέ μου να πω μόνο αυτό, καλό θα ήταν να ενωθεί. Ναι. Εγώ τα άκουσα έτσι στα αυτιά μου γιατί δεν βλέπω και ειδήσεις, ότι ο Καρατζαφέρης βάρεσε καμπανάκι. Λέει αυτή τη στιγμή η αριστερά ενωμένη έχει 40%. Προσέξτε, θα χάσουμε την κυβέρνηση. Όχι να χάσουν την κυβέρνηση, τα κεφάλια τους πρέπει να χάσουν όλοι αυτοί που μας κοροϊδεύσαν. Μάλιστα. Θέλω να σου κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση. Μετά από όλα αυτά τον αγώνα που έχετε κάνει, τι σημαίνουν για σένα οι λέξεις αυτοοργάνωση και αλληλεγγύη? Αποκτούν νέο νόημα? Ναι, η λέξη αυτοοργάνωση είναι μία λέξη η οποία έχει ως προσδιορισμό κάτι πολύ ουσιώδες, αλλά ξεκινάει από σένα, ατομικά. Εγώ κάτι τέτοιο πιστεύω ότι δεν είναι σωστό. Γιατί για να οργανώσεις και να διοργανώσεις κάτι χρειάζεται συλλογικότητα. Εντάξει, αυτό το δείχνει η αλληλεγγύη. Πάμε κατευθείαν στη δεύτερη, στην αλληλεγγύη. Πάλι μόνος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εμείς όταν ξεκινήσαμε την απεργία, μετά τη Γενική Συνέλευση, ήμασταν μόνοι μας. Ούτε περιμέναμε, ούτε αναμέναμε τέτοια βοήθεια. Πριν τελειώσει όμως η μέρα, την ίδια μέρα της απεργίας ήμασταν αμέτρητοι. Και αυτό μας έδωσε φτερά στα πόδια και δυνάμωσε την ψυχή μας. Άρα λοιπόν, αλληλεγγύη σημαίνει ότι μπορεί να δώσεις κουράγιο στον οποιοδήποτε να κάνει το ακατόρθωτο, όπως σε πολλούς φαντάζει αυτό που έχουμε κάνει εμείς, το ότι 59 μέρες, 60, 70, όσο κρατήσει, θα είμαστε εδώ πέρα κρατώντας θερμοπύλες. Αυτοδιοργάνωση όμως θα σου πω ότι είναι απλά να ξέρεις τι θέλεις ακριβώς να κάνεις. Κατάλαβες. Αλλιώς, συλλογικά μπορείς να καταφέρεις τα πάντα και όταν είσαι καθαρός και τίμιος θα σε βοηθήσουν όλοι αυτοί που ξέρουν ότι είναι για ένα σωστό σκοπό. Αυτό να το ξέρεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.